Θέλω καταρχάς να κάνω μία συνδυοματική αναφορά στις δημόσιες τοποθετήσεις του Υπουργού σχετικά με το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση πως κάποιοι έσπευσαν με πολύ μεγάλη ταχύτητα να αμφισβητήσουν κάτι το οποίο ουσιαστικά αφορά μία ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Και εξηγούμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εξουσιοδοτηθεί από τα κράτη-μέλη να συνάπτει για λογαριασμό των κρατών μελών συμφωνίες προαγοράς με παρασκευαστές εμβολίων. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση την περασμένη Παρασκευή ήρθε σε συμφωνία με την εταιρεία AstraZeneca, η οποία δουλεύει μαζί με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και έχει αναπτύξει αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο πολλά υποσχόμενα εμβόλια. Ήρθε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συμφωνία για την προαγορά 300 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίων, με τη δυνατότητα αγοράς ακόμα 100 εκατομμυρίων δόσεων. Η AstraZeneca διαθέτει το εμβόλιο σε τιμή κόστους. Το συνολικό κόστος έρευνας για την εταιρεία πλησιάζει το 1 δισεκατομμύριο. Από αυτά τα 336 εκατομμύρια θα πληρωθούν στην AstraZeneca από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τα υπόλοιπα θα πληρωθούν από τα κράτη-μέλη. Και όλα τα κράτη-μέλη έχουν την υποχρέωση εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση αυτού του συμβολαίου προαγοράς δόσεων, το λεγόμενο Advanced Purchase Agreement, να αποχωρήσουν από τη συμφωνία. Να πούν δηλαδή ότι δεν ενδιαφέρονται να αγοράσουν αυτά τα εμβόλια. Διαφορετικά δεσμεύονται τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν στην προαγορά. Προφανώς και εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση να αποχωρήσουμε από αυτήν τη συμφωνία και θα συμμετέχουμε στην ευρωπαϊκή προσπάθεια για να προαγοράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για λογαριασμό όλων των κρατών μελών αυτό το εμβόλιο. Σύμφωνα λοιπόν πάντα με αυτό το συμβόλαιο και εφόσον το τονίζω, εφόσον όλα πάνε καλά και το εμβόλιο αποδείξει στις κλινικές δοκιμές ότι είναι αποτελεσματικό, ναι, έχουμε την ελπίδα ότι θα έχουμε διαθέσιμες τις πρώτες δόσεις του εμβολίου το Δεκέμβριο του 2020 και τα υπόλοιπες δόσεις θα παραδοθούν στη χώρα μας μέχρι τον Ιούνιο του 2021. Αυτό ορίζει η Ευρωπαϊκή Συμφωνία που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την εταιρεία και η Ελλάδα παίρνει την ποσόστοση που της αναλογεί. Επομένως, θα ήθελα σε όσους έσπευσαν να κατηγορήσουν άδικα τον Υπουργό ότι προανήγγειλε κάτι το οποίο δεν υπάρχει, να δουν τα πραγματικά δεδομένα. Τα δεδομένα αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει ένα συμβόλαιο προαγοράς για ένα εμβόλιο το οποίο δεν ξέρουμε ακόμα αν θα δουλέψει, αλλά είμαστε αρκετά αισιόδοξοι ότι θα δουλέψει. Το εμβόλιο αυτό το νωρίτερο που μπορεί να έρθει στην Ελλάδα είναι τον Δεκέμβριο του 2020. Υπάρχουν και άλλα εμβόλια σε προχωρημένα στάδια κλινικών δοκιμών, τα οποία πιθανώς να είναι διαθέσιμα σε ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβάνει και της Ελλάδας. Αλλά αυτό το οποίο είναι απολύτως βέβαιο είναι ότι μέχρι το Δεκέμβριο δεν πρόκειται να υπάρχει, καθότι φαίνεται, κανένα απολύτως εμβόλιο. Κατά συνέπεια, η λελογισμένη αισιοδοξία της εξέβρεσης ενός εμβολίου, το οποίο θα είναι διαθέσιμο και στη χώρα μας, πρέπει να εξισορροπηθεί από την αυξημένη εγρήγορση του τι θα κάνουμε αυτούς τους 4 μήνες μέχρι το Δεκέμβριο ή μέχρι τον Ιανουάριο ή μέχρι το Φεβρουάριο, όταν, με άλλα λόγια, το εμβόλιο φαίνεται ότι θα είναι διαθέσιμο και στη χώρα μας. Και αυτό πάντα υπό την προϋπόθεση ότι το εμβόλιο τελικά θα αποδειχθεί ότι θα δουλέψει. Κατά συνέπεια, σε καμία περίπτωση τα ενθαρρυντικά αυτά νέα δεν μπορούν να είναι ευκαιρία οποιοδήποτε φυσικασμού. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Έχουμε ανακοινώσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο συμπληρωματικών μέτρων για το πώς θα ελέγξουμε την διαδικασία επιστροφής των Ελλήνων οι οποίοι έκαναν τις διακοπές τους στα αστικά κέντρα. Είμαστε πάντα έτοιμοι να επικαιροποιήσουμε και να ενισχύσουμε περισσότερο αυτά τα μέτρα, στηριζόμενοι πάντα σε πραγματικά δεδομένα τα οποία δίνουμε στη δημοσιότητα κάθε μέρα με απόλυτη διαφάνεια.
Και βέβαια, για ακόμα μια φορά, θα ζητήσουμε την συμμετοχή όλων των πολιτών, όπως το έκαναν πάντα, σε αυτήν την μεγάλη προσπάθεια να περιορίσουμε αυτήν την αυξητική τάση την οποία δείχνει ο κορονοϊός. Και θα ζητήσουμε και την στήριξη όλων των πολιτών και σε κάτι ακόμα. Στην αντιμετώπιση των fake news, τα οποία εξακολουθούν δυστυχώς να εμφανίζονται με μεγάλη συχνότητα στο διαδίκτυο και τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν από όλους μας και βέβαια να αντιμετωπιστούν κυρίως μέσα από τις προσωπικές ιστορίες αυτών οι οποίοι έχουν δει στην πράξη τι σημαίνει κορονοϊός, πόσο ζημιά μπορεί να κάνει, αυτών οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και οι οποίοι φοράνε τη μάσκα τους κάθε μέρα για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους, αλλά και τους συμπολίτες τους και τους ανθρώπους που αγαπούν. Είναι ακριβώς αυτές οι προσωπικές ιστορίες που νομίζω ότι αντικατοπτρίζουν τελικά αυτό το οποίο πιστεύει η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων, που θα μας επιτρέψουν να πείσουμε και τους λίγους κακόπιστους, σκεπτικιστές, επιφυλακτικούς, επιρρεπείς σε θεωρίες συνωμοσίας, ότι το πρόβλημα είναι πραγματικό, ότι πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί να το αντιμετωπίσουμε και ότι δεν είναι κάποιο δημιούργημα επιστημονικής φαντασίας προκειμένου να ικανοποιηθούν κάποιοι άλλοι αλλότεροι στόχοι, τους οποίους δυσκολεύομαι πάρα πολύ να αντιληφθώ.